Φωτιά ξέσπασε χθες γύρω στις 8 το βράδυ σε δασική έκταση μεταξύ Ευπαλίου και Μοναστηρακίου Δωρίδας. Η φωτιά, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οφείλεται σε πτώση κεραυνού στην περιοχή. Λόγω των ξεροχόρτων, πήρε αμέσως μεγάλες διαστάσεις. Στην πυροσβεστική υπηρεσία Ναυπάκτου σήμαινε συναγερμός και στο σημείο έσπευσαν άμεσα 5 οχήματα με 12 άνδρες. Ενώ όταν το πύρινο μέτωπο άρχισε να ανοίγει, ζητήθηκαν ενισχύσεις από την Πάτρα, το Μεσολόγγι και το Αίγιο. Τις προσπάθειες των πυροσβεστών συνέδραμε και πεζοπόρο τμήμα από την ΕΜΑΚ της Πάτρας. Στο πλευρό των πυροσβεστών βρέθηκε και ο αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου Ανδρέας Ευσταθίου, που όπως δήλωσε η επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν άμεση. Με αποτέλεσμα, μετά από μια μισή ώρα περίπου, το μέτωπο να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Είχαμε μια φωτιά από κεραυνό μεταξύ Ευπαλίου και Μοναστηρακίου, στον επαρχιακό δρόμο που ενώνει αυτές τις δύο κοινότητες. Από κεραυνό, ευτυχώς τον είδαμε τον κεραυνό σύντομα, ειδοποιήσαμε την πυροσβεστική, ήταν άμεση η επέμβαση. Μέσα σε μια μισή ώρα τη σβήσαμε. Δεν έχω κάτι άλλο, όπως βλέπετε κι εσείς, κάπως αρκετή η ζημιά, αλλά ευτυχώς μέχρι εδώ. Την όλη προσπάθεια της κατάσβεσης συμμετείχαν συνολικά 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ οι φλόγες έκαψαν 10 στρέμματα χόρτο λιβαδικής και δασικής έκτασης. Η πυροσβεστική υπηρεσία της Ναυπάκτου με άμεση επέμβαση έθεσε σύντομα την πυρκαγιά υπό έλεγχο και αυτή την ώρα περίπου 9.30 είναι υπό έλεγχο η πυρκαγιά. Στο σημείο εδώ παρευρέθησαν 20 πυροσβέστες και 10 οχήματα. Η πυρκαγιά κατέκαψε περίπου 10 στρέμματα, χορτολιβαδική έκταση και μια πευκόφετη περιοχή.